money on my wrist, I'm going crazy. Canary princess cuss for my baby. Out the window, I can hit a whole baby. Sipping Louis 14, I'm with a kissy. I made a wish I got. Hello! Καλώς ήλθατε για άλλη μια φορά στο κανάλι μου και καλώς ήλθατε σε άλλο ένα καινούριο vlog. Σήμερα λοιπόν, παιδιά, επιστρέφω δυναμικά με ένα summer vlog. Εκεί πιο συγκεκριμένα θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Αλλά πρωτού ξεκινήσω, βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει όλο το κουμπάκι και εγγραφή με το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε για τα νέα βίντεο και να με βοηθήσεις να φτάσουμε επιτέλους 1000 και να μεγαλώσουμε εδώ πέρα την οικογένειά μας στο YouTube. Αλλά έλα και από τα υπόλοιπα social media μου που ανεβάζω σε καθημερινή βάση, όπως το TikTok και το Instagram. Ανεβάζω συνέχεια post, βιντεάκια, stories. Έλα και θα περάσεις πάρα πολύ καλά και θα παίρνεις μέρος και στα υπόλοιπα βιντεάκια μου εδώ πέρα στο YouTube. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Σήμερα έχω ετοιμαστεί, έχω γυρίσει από δουλειά. Η ώρα είναι περίπου 5 για να πάμε. Κρουαζιέρα, ναι, όπως το είδατε και από τον τίτλο φυσικά. Έχουμε κλείσει εισιτήρια. Θα περάσουμε, παιδιά, όλο τον νησμό από κάτω. Θα τραβήξω καρέ-καρέ όλα τα τοπία και όλα τα πράγματα που θα δούμε εκεί πέρα. Οπότε φύγαμε, πάμε σιγά-σιγά να βρούμε τα παιδιά για να ξεκινήσουμε να πάμε. Γράψατε το καταμαράν. Αμάντα, γιατί είναι το τελευταίο μας. Πάμε, παιδιά, ελάτε! Έχουμε φτάσει, παιδιά! Οι δύο εργατικές κοινωνίες αποτέλεσαν έμπνευση αιώνων και ολοκληρώθηκε 25 αιώνες μετά τις ιδέες της. Που νιώμαστε. Οι δύο εργατικές κοινωνίες ενώνουν τους άνθρωπους. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Fantastic.
Λοιπόν, παιδούλια μου, μόλις γύρισα σπίτι, πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Μου άρεσε πάρα πολύ, δεν το είχα ξαναπεράσει παιδιά από κάτω από τον αισθημό ποτέ μου και ήταν μια μοναδική εμπειρία, μπορώ να πω. Χαίρομαι πάρα πολύ που κατάφερα και την έβγαλα και βίντεο στο YouTube και να τη βλέπω κι εγώ και να θυμάμαι τις όμορφες στιγμές. Και να δείτε κι εσείς μερικά πράγματα. Γιατί αν θέλετε να το δείτε κι εσείς από κοντά, είναι πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ φθηνό το εισιτήριο. Και τα ποτάκια όλα είναι πάρα πολύ φθηνά. Οπότε σας προτείνω να το κάνετε όσοι μένετε εδώ κοντά. Εμείς θα το πούμε πάλι αύριο και το βλοκάκι συνεχίζεται. Γενικά θα σας δείχνω τα πιο ενδιαφέρον πράγματα που θα κάνω και όχι τη δουλειά, γιατί κιόλας δεν μπορούμε να σας δείξω και πάρα πολλά πράγματα από εκεί πέρα. Αυτά λοιπόν παιδιά, τα λέμε πάλι αύριο. The next day. Hello! Επόμενη μέρα, σήμερα παιδιά το πρωί πήγα κανονικά και δουλίτσα. Ξεκουράστηκα λιγάκι, φάγαμε μεσημεριανό, έκανα ένα μπάνιο και έχω ήδη αποφασίσει με τα παιδιά να πάμε μια βολτούλα. Να πάμε για κανένα καφεδάκι ή κανένα ποτάκι, θα δούμε, δεν ξέρω ακριβώς τι. Και θα σας πάρω μαζί μου, θα πάμε και κάπου παραθαλάσσιο, οπότε μια χαρά. Οπότε έχω ήδη ετοιμαστεί και φύγαμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να βρούμε τα παιδιά και να δούμε που θα πάμε. Γεια, γεια! Γεια σας! Γεια σας! Λοιπόν παιδιά, έχουμε βρεθεί εδώ με τα παιδιά, πάμε κάτω στην παραλία να πιούμε ένα καφεδάκι. Θα έρθουν και άλλα παιδιά λογικά. Οπότε ναι, τώρα περπατάμε εδώ πέρα παρέα. Γι' αυτό αν θέλετε να τον ακολουθήσετε στο YouTube και στο TikTok, παρακαλώ πατήστε follow, το καμπανάκι, subscribe, θα τον βρείτε. Όπως ακριβώς τα είπε, μην τα λέω και εγώ κάθε φορά και να είμαι κουραστικός. Να ήταν όλα τα αυτοκίνητα τώρα. Δεν με αφήνουν να μιλήσω. Δεν με αφήνουν να μιλήσω. Εντάξει, εδώ πάει στο μοντάζι, σιγά. Πάμε σιγά σιγά, φτάνουμε. Ευτυχώς έχει ωραία μέρα σήμερα, παιδιά. Ευτυχώς δεν είχε. Ναι, γενικά αυτόν τον καιρό κάνει πάρα πολύ καλές μέρες. Αυτές σημαίνει και καλό καλύτερα. Πού λέτε να πάμε? Στο εκεί που είναι το ρόλο. Το σπιτάκι. Οκ. Πάμε. Οκ. Φτάσαμε. Φτάσαμε που λέτε παιδιά. Τώρα θα παραγγείλουμε. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ εδώ πέρα η αισθητική του μαγαζιού αυτού. Είναι πάρα πολύ ωραία. Όλα τα μαγαζιά είναι ωραία, ανάλογα με τη μάρκα που διαφημίζουμε και πόσο ωραία, πόσο ποτέ διπλασικό είναι. Εμένα μου αρέσει γιατί είναι κάτι το αλλιώτικο, ξεχωρίζει. Ήρθαν τα ποτά μας παιδιά. Εσύ πήρε σοκολάτα Βιενουά. Εσύ, κοκακολίτσα. Αυτό έχω κάνει εγώ Βιενουά. Και εμένα μου το έχεις κάνει εσύ Βιενουά. Κάτι, στην ίδια μας. Τι να κάνω? Που είσαι τηλεφός, που είσαι όλη την ώρα με ένα κινητό φιλό και πλημάρι. Παιδιά, αυτή η σοκολάτα ήταν η πιο ωραία που έχω πει από όλες τις φορές, παιδιά. Έχει καταπληκτική σοκολάτα εδώ πέρα. Πρέπει να έχει μέσα θρηματισμένο πάγο. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ούτε νερό, ούτε τίποτα. Είναι φανταστική, παιδιά. Πού λέτε να πάμε μετά? Μια βολτούλα κάτω στην παραλία. Ω, μια χαρά, τέλεια. Δεν θα έρθεις ποιος κι άμα έρθει. Να ράξουμε, οκ. Είναι 8 και 13 ώρες, το πάρ. Μια χαρά. Αλλά έχει κοτυπιάσει νωρίς έτσι, παιδιά. Έχει μικρύνει πάρα πολύ μέρα. Εντάξει, φυσικό είναι, ξενόμορφος. Δεν μ' αρέσει. Η Άννη είναι με το χειμωνιάτικο εκεί. Θα εμείς έχουμε βάλει την Πέμπερη, αυτή που κρυώνεις και την Σιβηρία. Ωραία. Λοιπόν παιδιά, φεύγουμε.
πάμε να δούμε και το Σπύρο σιγά σιγά να έρθει που να είναι. Και να αλλάξουμε κάπου στην παραλία. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο ξενοδοχείο και έχει εδώ πέρα κάποια εκδήλωση. Είναι πάρα πολύ ωραία. Το έχω δείξει πάρα πολλές φορές στο TikTok, αλλά ήρθε η ώρα να κάνουμε και ένα αναλυτικό βλογκάκι στο YouTube. Όπως βλέπετε, έχει την εκδήλωση εδώ πέρα. Γύρω-γύρω έχει παιδιά πισίνα. Είναι φοβερά, φανταστικά, τέλεια. Πάρα πολύ όμορφα. Εδώ πέρα έχει και μπαρ. Έχει τελικά τρεις back rolls. Έχει χάρη που δουλεύω, δεν ξέρω τι σου λέγα εγώ. Όντως έχουμε και τα κονέ μας για να ερχόμαστε εκεί και πού. Πάμε να σας κάνουμε μια μίνι ξενάγηση. Μιας και που έχουμε και τα κονέ μας. Ευκαιρία να σας κάνω και ένα outfit of the day. Φοράω αυτό το best παντελόνι και τα παπούτσια και τα καφέ με τη μαύρη του μπλουζίτσα. Έχουμε έρθει παιδιά στη θερμενόμενη πισίνα που είναι για το χειμώνα. Άμα έφυγα έξω, παιδιά, εδώ πέρα, εντάξει, έχω λιώσει. Έχει πάρα πολύ ζέστη, να ξέρετε. Και ειδικά το κάνει το τζακούζι. Απλά όλο το καλοκαίρι που δούλευα και δεν πήγα ούτε στον ξενοδοχείο ούτε διακοπές, απλά βγάζω αυτή τη στιγμή το άκτιν. Βρήκα ξενοδοχείο, ώρα θα κάνω tour. Απλά έχει πάρα πολύ ωραίο κήπο, δεν συμφωνείς? Εδώ έχει παιδιά και πάρα πολλά παιχνίδια. Δεν ξέρω πόσοι σε εσάς παλιά παίζατε τέτοια παιχνίδια. Και κοιτάξτε, έχει και το Charmander. Παιδιά, το θέλω, το λατρεύω. Είναι τέλειο. Έχει και ποδοσφαιράκι μίνι βέβαια. Κοιτάξτε πόσο ωραίο πίνακα, παιδιά, είναι αυτός εδώ πέρα. Αλλά είναι από αυτούς που έχει το τζάμπο. Δεν είναι φτιαγμένος με ακριλικά. Αλλά πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, εμείς σας αφήσουμε εδώ πέρα, φιλάκια πολλά. Να περάσετε όλοι υπέροχα. Εδώ πέρα θα σας αφήσω τα προηγούμενα βλογκάκια που έχετε χάσει, να πάρετε να τα δείτε. Και εδώ πέρα θα σας βάλω να κάνετε εγγραφή. Καλό βράδυ σε όλους, φιλάκια.